Καλησπέρα σας. Πέρα από τις ευχαριστίες μου για την πρόσκληση, θέλω να πω ότι έχω μια ιδιαίτερη συγκίνηση σήμερα, γιατί ξαναγυρίζω σε ελιμέρια στα οποία βρισκόμουν συχνά πριν από μερικά χρόνια και στην περιφέρεια του Γιαννό για δουλειά που έχει σχέση με το κόμμα κλπ. Στην περιοχή της Αλφα Αθήνας και ιδιαίτερα στο Νέο Κόσμο, με την οργάνωση του οποίου με συνέδεαν και με συνδέουν υπό μια έννοια μέσω ανθρώπων πολύ στενοί δεσμοί. Και θέλω να πω ξεκινώντας ότι η σημασία τέτοιων εκδηλώσεων, κατά τη γνώμη μου, έγκειται και σε αυτό καθεαυτό το θέμα. Είναι ενδιαφέρον, νομίζω, να κουβεντιάζουμε τέτοια θέματα που απασχολούν τον κόσμο, αλλά έχει σημασία ότι γίνεται μία δημόσια ανοιχτή εκδήλωση. Και θέλω να το τονίσω. Τέτοιες εκδηλώσεις έχουμε ανάγκη. Τέτοιες συζητήσεις μπροστά στον κόσμο και με τον κόσμο για να γίνεται συζήτηση, για να ρωτάμε, να ακούμε τα πάντα, μην κολλάτε σε αυτό. Έχουμε ανάγκη να ακούμε τι λέει ο κόσμος, να μας την πει που λένε. Και να σας πω και κάτι, μη φοβάστε όταν μιλάει ο κόσμος. Όταν δεν μιλάει να φοβάστε. Και κάτι ακόμα, οι εκδηλώσεις αυτές όπως η σημερινή δεν έχει σχέση με καμία έναρξη προεκλογικής περίοδου, ούτε με επικείμενες εκλογές, να εξηγούμαστε. Θέλουμε όταν θα πάμε στις εκλογές το 19, να μην είναι η πρώτη φορά που θα μας βλέπει ο κόσμος στις γειτονιές της Αθήνας και όλης της Ελλάδας. Συζητάμε λοιπόν για το θέμα προσφυγικό μεταναστευτικό. Από την αρχή θέλω να πω ότι πρόκειται για ένα μεγάλο πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό, ιδεολογικό ζήτημα και φυσικά για ένα μεγάλο ζήτημα που αφορά δικαιώματα, ανθρώπινα δικαιώματα. Μόνο αυτά είναι το προσφυγικό μεταναστευτικό? Όχι. Δεν είναι μόνο αυτά. Όλο και περισσότερο το μεταναστευτικό προσφυγικό πρόβλημα, το ζήτημα αυτό, διαμορφώνεται και αναδεικνύεται στο θέμα που διαμορφώνει όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη, που διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό συνειδήσεις, που διαμορφώνει πολιτικές συμπεριφορές, που επηρεάζει καθοριστικά εκλογικές αναμετρήσεις. Έχουμε και πρόσφατα παραδείγματα. Και θα έλεγα ότι είναι εκείνο το θέμα, εκείνο το ζήτημα, το οποίο τροφοδοτεί και ενισχύει ρατσιστικά και ξενοφοβικά κινήματα και κόμματα σε όλη την Ευρώπη. Και τα κόμματα αυτά και τα κινήματα αυτά μπορεί να μην είναι τα κλασικά ναζιστικά κόμματα της δεκαετίας του 30 ενωρίτερα και λίγο αργότερα, αλλά όμως πρόκειται για πρωτοβουλίες, για κινήματα, για κόμματα που έχουν ξεκινήσει από την ίδια μήτρα, συνιστούν και αποτελούν ίδιο κίνδυνο και οπωσδήποτε απέναντι σε αυτά τα κινήματα, απέναντι σε αυτά τα κόμματα δεν δικαιολογείται κανένας είδους υποτίμηση του κινδύνου τον οποίον εκπροσωπούν. Στη χώρα μας, για να προσγειωθούμε λιγάκι στο ελληνικό επίπεδο, πρέπει να πούμε ότι, μιλώντας για την Ελλάδα, ότι είναι μια χώρα στην οποία είναι ακόμα ζωντανές οι μνήμες προσφυγιάς και μετανάστευσης. Και αναφέρομαι και στη δεκαετία του 20 με το 1 εκατομμύριο και πρόσφυγες που ήλθαν από την Ανατολή και από τον Πόντο και άλλαξαν ουσιαστικά την Ελλάδα, τότε που τους χαρακτηρίζανε, θυμάστε, δεν θυμάστε, έχετε διαβάσει, τουρκόσπορους ή καθαρές τις γυναίκες, επειδή πλένονταν οι γυναίκες και τουρκόσπορους. Και διάβαζα το 28 ένα φίλο από μια εφημερίδα, την Καθημερινή του 1928, που έλεγε βεβαίως να εκφράσουμε την ευαισθησία μας και την αγάπη στους πρόσφυγες, και ήταν Έλληνες αυτοί με πολύ ισχυρή εθνική συνείδηση ελληνική, αλλά όχι και να ψηφίζουν, όχι να συμμετέχουν στην πολιτική διαπάλη. Και οι μνήμες είναι ισχυρές όχι μόνο από τότε, είναι ισχυρές για τις πολλές χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που φύγανε στις αρχές του αιώνα και αργότερα πιο κοντά προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, την Νότια Αφρική, την Αιθιοπία που τη λέγαμε τότε Αβυσσινία κλπ. Και τρίτο, από τη δεκαετία του 60, λίγο πριν, λίγο μετά, που είχαμε την πολύ μετανάστευση, τη μεγάλη μετανάστευση, πολλούς οικονομικούς μετανάστες από την Ελλάδα προς τις χώρες της Ευρώπης, Γερμανία, Βέλγιο, Σουηδία κλπ.
Είναι επομένως πολύ ισχυρές οι μνήμες από την προσφυγιά και τη μετανάστευση στην Ελλάδα, σε όλη λίγο πολύ την Ελλάδα. Μια βόλτα, για να μιλήσουμε για την Αθήνα, από στη Νέα Ιωνία, δεν σας λέω πουθενά αλλού, θα δείτε πόσο έντονες είναι αυτές οι μνήμες. Σε αυτό το ζήτημα λοιπόν, μετανάστευση πάνω στις μνήμες κλπ, υπήρξε ένα άλμα από τις αρχές δεκαετίες του 90, τότε που κατέρευσε ο λεγόμενος υπαρκτός σοσιαλισμός και ειδικά ο τότε πρωθυπουργός, υπουργός εξωτερικών μάλλον, ο Σαμαράς, για μας λέει διάφορα τώρα, άνοιξε για να έρθουν να δουλέψουν, βέβαια, γιατί είχε ανάγκη οικονομία, να έρθουν οι Αλβανοί άνοιξτα σύνορα να δουλέψουν στην Ελλάδα. Και επίσης από χιλιάδες εργαζόμενους οικονομικούς μετανάστες που τους φέρανε επίσης στην Ελλάδα την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων για να έχουν φτηνό και διαθέσιμο. Και τα εργατικά κύματα στην ημερήσια διάταξη ήταν την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων. Με αυτή την έννοια στην Ελλάδα υπάρχουν και υπήρχαν και πριν 3 χρόνια πάνω από 600.000 καταγεγραμμένοι νόμιμοι μετανάστες, οι οποίοι άναρχα είναι αλήθεια, με κανονική δουλειά, με μαύρη δουλειά, με αδήλωτη δουλειά, είναι χωμένοι, είναι ενσωματωμένοι μέσα στην ελληνική κοινωνικο-οικονομική ζωή. Αυτή η κατηγορία είναι κυρίως από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όχι μόνο, και ιδιαίτερα Αλβανοί, οι οποίοι δεν περνάγανε λίγα τα πρώτα χρόνια. Θυμάστε τώρα αυτό που περνάνε κάποιοι άλλοι πρόσφυγες και μετανάστες τώρα. Ας έλθουμε όμως στα τελευταία χρόνια, 2015, 2016, 2017 μέχρι σήμερα. Εκεί ξεκίνησε μια άλλη φάση στην ιστορία του προσφυγικού μεταναστευτικού στην Ελλάδα. Υπήρξε το 2015 μια τεράστια εισρωή προσφύγων και μεταναστών, ανθρώπων δηλαδή που ζητούσαν αυτό που λένε στη γλώσσα του δικαίου διεθνή προστασία στη χώρα μας. Το 2015, δεν μιλάμε για το 2015, έρχονταν στη χώρα μας χιλιάδες κάθε μέρα, ήρθαν συνολικά, μεταφέρθηκαν από τα νησιά στον Πειραιά κυρίως και από εκεί με λεωφορεία, με τρένα, φύγανε προς τη Βόρεια Ελλάδα και φύγανε προς την υπόλοιπη Ευρώπη, πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Μην τα ξεχνάμε αυτά, είναι πολύ πρόσφατα. Για να τα ξεχνάμε, πέρασαν 1 εκατομμύριο περίπου άνθρωποι και φύγανε, και αιτία, γιατί αυτό επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, ο πόλεμος. Ο πόλεμος στη Συρία, αλλά και η εμπόλεμη κατάσταση στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ και αλλού. Στη Συρία, αυτό ήταν αυτό που πυροδότησε την έκρηξη του προσφυγικού μεταναστευτικού, όπως επίσης τα αίτια περιλαμβάνονται και η διωγμή πολιτική στους διάφορους χώρους, αλλά και, μιλώντας για τους οικονομικούς μετανάστες, οι μεγάλες ανισότητες ανάμεσα στο Νότο και στο Βορρά. Πρέπει να πούμε, είναι καταγραμμένο αυτό, ότι ανταποκριθήκαμε με αμέριστη αλληλεγγύη σε αυτό το κύμα, σε αυτή τη μεγάλη δοκιμασία για τη χώρα μας, μια χώρα, μην το ξεχνάμε, που ήταν και εκείνη την περίοδο σε μεγάλη οικονομική κοινωνική κρίση και πραγματικά με μια μεγάλο κύμα, μεγάλη αγκαλιά αλληλεγγύης, ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες, ειδικά στις περιοχές αυτές και γενικότερα, δέχθηκαν αυτό τον κόσμο και φυσικά έκανε και η κυβέρνηση το καθήκον της και μπορούμε να πούμε ότι πήρε πάρα πολύ καλό βαθμό σε αυτήν την μεγάλη δοκιμασία. Μεγάλη δοκιμασία. Θα θυμάστε, έρχονταν μέσα στις πλατείες πολλές φορές, φεύγαν προς τα πάνω στο λιμάνι και στη συνέχεια φεύγανε κατά κανόνα προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτή η πρώτη φάση σταμάτησε όταν οι βόρειοι γειτονές μας, κατ' επιταγή των πιο βόρειων κρατών μελών και των διαφόρων κρατών μελών των ευρωπαϊκών, έκλεισαν τα βόρεια σύνορά μας. Αυτό κρατήστε το. Ότι τα βόρεια σύνορά μας από το Μάρτιο του 2016 είναι κλειστά. Είναι κλειστά. Δεν μπορεί κάποιος δηλαδή να πάρει το τρένο ή το λεωφορείο και να φύγει προς το Βελιγράδι και βορειότερο. Ούτε καν προς το Μοναστήρι και βορειότερο. Και ταυτόχρονα κλείνουν τα σύνορα και συνομολογείται μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν ήθελε πρόσφυγες, δεν είχε τρομάξει με αυτό το κύμα
Δεν ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία που είχε πάρα πολλούς πρόσφυγες και έχει εκατομμύρια, 3-3,5 εκατομμύρια λένε πρόσφυγες στο έδαφος της σε καταυγισμούς. Συνομολογήθηκε ανάμεσα στα δύο αυτά μέρη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία, μια κοινή δήλωση, μια συμφωνία που με τη συμφωνία αυτή, προσέχετε τι θα στέλνετε, εμείς κλείνουμε τα σύνορα, συν το κλείσιμο των σύνορων, εγκλωβίστηκαν στη χώρα μας γύρω στις 55 με 60 χιλιάδες άνθρωποι από αυτά τα κύματα που έρχονταν και φεύγανε, και όταν κλείσαν τα σύνορα και υπήρχε και συμφωνία, αυτός ο κόσμος εγκλωβίστηκε. Κατά κανόνα κόσμος ο οποίος δεν ήθελε και δεν θέλει να μείνει στην Ελλάδα, σε μια Ελλάδα σε κρίση κοινωνική και οικονομική, με την Ευρώπη εν πολύς αρνητική στο να δεχθεί πρόσφυγες και μετανάστες. Αυτή ήταν η κατάσταση όλο το 2015 και μέχρι το Μάρτιο-Απρίλιο του 2016. Μια μεγάλη δοκιμασία στην οποία ανταποκριθήκαμε. Εγώ μερικές φορές την ονομάζω αυτή τη φάση έπος, στην οποία συμμετείχε ο ελληνικός λαός, συμμετείχαν οι αλληλέγγυοι, συμμετείχαν οι εθελοντές, συμμετείχαν οι ΜΚΕΣ, οι ΜΚΕΟ, συμμετείχε η Εκκλησία, ο στρατός, η αστυνομία, η κυβέρνηση, οι πάντες. Από τον Απρίλιο του 2016, με κλειστά τα σύνορα και με συνομολογημένη την συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, αρχίζει η δεύτερη φάση στην αντιμετώπιση του προσφυγικού μεταναστευτικού, όπου το χαρακτηριστικό της ήταν ότι οι χιλιάδες κάθε μέρα ροές που περνούσαν από την Τουρκία στην Ελλάδα περιορίστηκαν σε περίπου 100 ανθρώπους, περίπου 80-100 ανθρώπους που περνούσαν από τα παράλια απέναντι στα νησιά τα δικά μας. Και αυτό τον κόσμο τον κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, όλοι οι παράγοντες σας είπα προηγούμενα κτλ. Με τη βοήθεια την οικονομική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οικονομική, τη χρηματοδότηση σε μεγάλο βαθμό, φτιάξαμε πρόχειρες ή λιγότερο πρόχειρες δομές φιλοξενίας, τόσο στην ενδοχώρα, όσο, γιατί εγκλωβίστηκε κόσμο στην ενδοχώρα, όσο και στα νησιά, στα οποία νησιά ίσχυσε αυτό που λέμε γεωγραφικός περιορισμός, θα το ακούτε πολλές φορές αυτό το θέμα, μπορούμε να το ξανασυζητήσουμε και με περισσότερες λεπτομέρειες, που λέει, που με βάση αυτήν την ρήτρα της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, δεν μπορούν να έλθουν στην Ελλάδα άνθρωποι εκτός από ευάλωτους, οι οποίοι δεν έχουν περάσει την εξέταση του αν δικαιούνται διεθνούς προστασίας και ασύλου. Αν είναι δηλαδή πρόσφυγες από την έκφραση πραγματική και δεν είναι οικονομικοί μετανάστες που δεν μπορούν να πάρουν άσυλο στη χώρα μας. Επειδή έχει γίνει πολλή συζήτηση για αυτή την κοινή δήλωση και τη συμφωνία, η δική μας εκτίμηση ενώ σαν Υπουργείο, σαν κόμμα, είναι ότι αυτή η συμφωνία, παρά τις παρατηρήσεις που μπορεί να κάνει κανείς και τις αδυναμίες που έχει, δεν πρόκειται για μια σούπερ συμφωνία, αυτό που χαρακτηρίζει τη θέση μας είναι η εξής δήλωση. Πρόκειται για μια δύσκολη αλλά απαραίτητη συμφωνία, η οποία έχει συνεισφέρει στη ραγδαία μείωση των ροών και κυρίως το σημαντικότερο, στη ραγδαία μείωση μέχρι μηδενισμού, όχι μηδενισμού, αλλά μέχρι μηδενισμού των θανάτων στο Αιγαίο. Ποιος το έχει πει αυτό? Ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Αλέξης Τσίπρας, τον Απρίλιο του 2017, και την επανέλαβε πρόσφατα στη Λέσβο την ίδια δήλωση. Στη διάρκεια αυτής της δεύτερης φάσης, που ήταν Απρίλιος 2016-2017, κάναμε αυτή την προσπάθεια να τακτοποιήσουμε αυτόν τον κόσμο, αυτός ο πληθυσμός παρέμεινε περίπου σταθερός. Δηλαδή είχαμε εισρωή, συνεχώς εισρωή, η οποία ήταν μειωμένη πλέον πολύ σε σχέση με την πρώτη φάση, πάρα πολύ, και είχαμε και εκροή. Πώς γινόταν η εκροή? Είτε με αυτό που λέμε μετεγκατάσταση, δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί κάναν μια δήλωση, εγώ θα πάω στη Γερμανία, τα λέω λίγο απλοποιημένα, και υπήρχε αυτό το σύστημα της μετεγκατάστασης και έφευγαν συντονισμένα και συντεταγμένα προς τη Γερμανία. Υπήρχε εκροή μέσα από αυτό που ονομάζεται οικογενειακή επανένωση, κάποιοι να συνενωθούν με την οικογένειά τους. Υπήρχαν επίσης οι εθελούσιες, με τη θέληση των ίδιων των ανθρώπων, επιστροφές στον τόπο καταγωγής τους, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΟΜ, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, που οργάνωσε αυτή την επιστροφή στην καταγωγή τους, στους χώρους καταγωγής τους, μετεφέρθηκαν πίσω με εθελούσες επιστροφές περίπου 10.000 στη διετία 16-18, και επίσης είχαμε, όχι πολλές, αλλά είχαμε και έχουμε επιστροφές στην Τουρκία.
Δηλαδή, δέστε μια δεξαμενή στην οποία μπαίνει νερό και βγαίνει νερό. Το νερό είναι οι εισρωές από την Τουρκία, η εκροή είναι αυτή που σας ανέφερα, η νόμιμη εκροή είναι αυτή που σας ανέφερα προηγούμενα. Θα έλεγα ότι αυτός ο μηχανισμός δούλεψε αρκετά καλά, κράτησε σταθερό το κομμάτι αυτό των εγκλωβισμένων στη χώρα μας προσφύγων και μεταναστών, τους οποίους υποδεχόμαστε, ταυτοποιούσαμε και έμπαινε η διαδικασία να ζητήσουν άσυλο οι άνθρωποι και άλλοι να αναγνωριστούν ως πρόσφυγες και να μεταφερθούν από τα νησιά στην ενδοχώρα ή άλλοι να τους απορριφθεί η αίτηση του πρόσφυγα, που είχε ένας νεαρός 20άρης από το Αλγέρι ή από το Μαρόκο, δεν είναι πρόσφυγας, δεν κυνηγείται εκεί, ούτε η χώρα του είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, έρχεται για τους δικούς του λόγους, δεν τους κρίνω αυτή τη στιγμή, και δεν μπορεί αυτός να πάρει άσυλο ή να τύχει του καθεστώτος, όπως λέμε, διεθνούς προστασίας στη χώρα μας. Αυτός πρέπει να επιστρέψει από εκεί που ήλθε. Και στην περίοδο που συζητάμε γίνανε πολλά βήματα βελτίωσης της κατάστασης, 16-17 στη δεύτερη φάση. Παραδείγματος χάρη στα κέντρα υποδοχής και τεκμηρίωσης υπήρξαν πολλά θετικά βήματα βελτίωσης της κατάστασης και η κατάσταση ήταν όλη αυτή την περίοδο αρκετά βελτιωμένη και ακόμα καλύτερα ήταν η κατάσταση στην ενδοχώρα, αυτό που λέμε στα καταλήματα, στους καταβλισμούς, στις ανοιχτές δομές φιλοξενίας στην ενδοχώρα. Εδώ στην Αττική έχουμε στον Ελαιώνα, στο Σκαραμαγκά, στο Σχιστό, στην Αττική επίσης, στην Ανατολική ορισμένες και στις άλλες περιοχές της χώρας μας, τέτοιες ανοιχτές δομές φιλοξενίας, όπου παρέχεται στέγη, σύντηση, θέρμανση, παρήχεται και παρέχεται σε αυτούς τους ανθρώπους και παραπέρα υγειονομικές υπηρεσίες, ψυχοκοινωνική στήριξη, εκπαίδευση για τα παιδιά κλπ. Φυσικά πρέπει να πω για άλλη μια φορά και να το τονίσω ότι υπάρχει συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο ζήτημα της χρηματοδότησης, δηλαδή χωρίς τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμείς δεν μπορούσαμε αυτό το τεράστιο κόστος να το βγάλουμε πέρα, αλλά η βοήθεια σταματάει εκεί ουσιαστικά. Δραστηριοποιούνται πολλοί και δραστήρια και πολύ θετικά η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, πολλές αξιόλογες ΜΚΟ, όχι όλες, αλλά πολλές αξιόλογες ΜΚΟ και δραστήριες και αποτελεσματικές. Και θα έλεγα ότι όλη αυτή την περίοδο από τον Απρίλιο του 2016 μέχρι το 2017, προχωρημένα το 2017, το χάος της προηγούμενης φάσης, πήρε μορφή και εκφράστηκε έντονα, αυτό πρέπει να το λέμε και να νιώθουμε περήφανοι γι' αυτό και σαν χώρα και σαν λαός, εκφράστηκαν όλα τα αισθήματα και οι πρακτικές αλληλεγγύης, αξιοπρέπειας και δικαιωμάτων, με τι τηρήσαμε το διεθνές, το ευρωπαϊκό και το εθνικό δίκαιο. Και μην ξεχνάμε ότι όλη αυτή την περίοδο μιλάμε για μια χώρα, την Ελλάδα, που ήταν και είναι σε κρίση, επαναλαμβάνω, οικονομική, κοινωνική, άρα είμαστε ιδιαίτερα αναγκασμένοι και καλά κάναμε στο ζήτημα των παροχών και των δικαιωμάτων να κρατάμε μια ισορροπία ανάμεσα στον Έλληνα με τα προβλήματά του, τα ιδιαίτερα, και στον πρόσφυγα που πρέπει να τον προστατεύσουμε ως και αυτόν γιωκόμενο κλπ. Είναι το καθήκον μας το ανθρώπινο, το καθήκον μας της αλληλεγγύης σαν αλληλέγγυων ανθρώπων ή των ανθρώπων που έχουν εμπειρία από προσφυγιά και μετανάστευση. Αναφέρθηκα πολλές φορές ότι το διάστημα αυτό βελτιώθηκε η κατάσταση. Μην νομίζετε ότι όμως υπήρξαν λύσεις τελικές. Θέλω να πω κάτι. Σε αυτό το θέμα που λέγεται προσφυγικό μεταναστευτικό δεν υπάρχουν τελικές λύσεις. Το λύσαμε και καθαρίσαμε. Θα ήταν καλό αυτό. Γιατί αυτό που κάνουμε δεν είναι να δώσουμε τελικές λύσεις. Δεν υπάρχουν τελικές λύσεις. Υπάρχει μια συνεχής προσπάθεια για την όσο γίνεται καλύτερη διαχείριση, έχοντας υπόψη μας πάντα ότι το απρόβλεπτο, που ανατρέπει την προηγούμενη ισορροπία, παραμονεύει. Αναφέρθηκα ότι η δεύτερη αυτή φάση, που το χάος πήρε μορφή, όπως είπα, κράτησε όλο το υπόλοιπο 16 και το 17 μέχρι το καλοκαίρι και μπορώ να πούμε ότι από εκεί περάσαμε σε μια τρίτη φάση ή καλύτερα σε ένα δεύτερο στάδιο της δεύτερης φάσης. Δηλαδή, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, ένα μέρος τους, με χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης και κύρια οργάνωση από την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, άρχισαν να εγκαθίστανται ένα μέρος από αυτούς σε διαμερίσματα, να φεύγουν από τις δομές φιλοξενίας, να εγκαθίστανται σε διαμερίσματα και αντί για το κέτερι με το οποίο σιτίζονταν, να παίρνουν ένα ποσό για τα έξοδά τους, για φαγητό ή για άλλες ανάγκες τους. Πρόκειται ένα πρόγραμμα που λέγεται Εστία,
και εκεί έχουν παίξει ρόλο και οι μικιοθετικά, αλλά τον κύριο ρόλο, και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε, τον θετικό σε αυτό το πρόγραμμα διαμερισμάτων και κάσο, όπως λέμε στη γλώσσα του πεδίου, όπως λένε στο μεταναστευτικό προσφυγικό, χρήματα, έπαιξαν και παίζουν θετικό ρόλο οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Με πρωτοπόρα την περίπτωση του Δήμου της Λιβαδιάς, ένα Δήμο, τίποτα δεν είναι τυχαίο, με αριστερή δήμαρχο, γυναίκα και αριστερή δήμαρχο, παιδί αυτοδιοικητικό του αείμνηστου Χρήστου Παλαιολόγου, για όσους τον θυμούνται και ξέρουν τι σήμαινε Χρήστος Παλαιολόγος στα δημαρχιακά και στην αυτοδιοίκηση, και με πρωτοπόρα τη Λιβαδιά και το παράδειγμά τους, στη συνέχεια και η Αθήνα, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ότι έδειξε πολύ θετική στάση σε αυτό το ζήτημα, και η Θεσσαλονίκη και η πόλη της Κρήτης και τα Τρίκαλα και η Νέα Φιλαδέλφια και η Τρίπολη, μάλιστα. Η Τρίπολη, η συντηρητική Τρίπολη, προχώρησε στο πρόγραμμα Εστία. Συντηρητική σε εισαγωγικά, γιατί ένας στους τέσσερους εδώ είναι αρκάδες, να το έχετε υπόψη σας, έτσι, σίγουρο. Λοιπόν, και μάλιστα να πω ένα παράδειγμα, να πω το παράδειγμα αυτό, στη συνέντευξη που έδωσε ο Δήμαρχος, είχε από τη μια μεριά τον εκπρόσωπο της ΕΠΑ της Αρμοστίας και ανήγγειλε το πρόγραμμα των διαμερισμάτων, και αριστερά του είχε τον Μητροπολίτη, τον Αλέξανδρο, ο οποίος έκανε και μια εξαιρετική δήλωση. Όλα πρέπει να τα βλέπουμε και όλα να τα εκτιμάμε με την πραγματικότητά τους και όχι να μηδενίζουμε καμία στάση και καμία συνεισφορά. Επίσης, ένα μέρος του κόσμου από τις δομές, τις ανοιχτές, είτε στα νησιά είτε στην ενδοχώρα, εγκαταστάθηκαν σε ξενοδοχεία με την ευθύνη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Και πρέπει να πω ότι σε αυτή τη βελτιωμένη εκδοχή της δεύτερης φάσης ή την τρίτη φάση, που περιλάμβανε και το καλοκαίρι του 2017, έχει και αυτό τη σημασία του, ο τουρισμός στα νησιά, τα οποία είχαν το μεγαλύτερο βάρος και το μεγαλύτερο ζόρι δέχορη αμφιβολία, έκανε άλμα προς τα πάνω. Θα το βοήθησε και αυτό που δίνουν η βίζα που δίνουν οι Τούρκοι για να έρχονται τουρίστες από την Τουρκία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μειώθηκε στα νησιά ο ΦΠΑ, υπήρξαν αρκετά αναπτυξιακά έργα και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες στα νησιά. Τελειώνοντας το καλοκαίρι του 2017, είμαστε ακόμα στην τρίτη ή βελτιωμένη δεύτερη φάση. Άρχισε, θα θυμάστε, η φιλολογία δεν θα βγάλουν το ξεχυμόνιασμα. Το θυμάστε, θα ξεχνάμε. Αμάν, έρχεται το ξεχυμόνιασμα, θα εκτεθεί πάλι η χώρα μας. Τι θα κάνει ο Μουζάλας, θα βρει τον πελά του πάλι, θα θυμάστε. Παρεπιπτόντως το ξεχυμόνιασμα πέρασε, μερικοί λένε ήταν και ήπιος ο χειμώνας, αλλά πέρασε χωρίς ευτυχώς καμία περιπέτεια. Έχουν σημασία να τα βλέπουμε και να τα σκεφτόμαστε όλα, και τα θετικά και τα αρνητικά. Και επίσης είχαμε, ας πούμε, το χρόνο μέσα στο 2017 να αρχίσουμε να ασχολιόμαστε με πράγματα που, εξαιτίας του ότι ασχοληθήκαμε την προηγούμενη φάση πολύ με αυτό το επίγον της κρίσης των μεγάλων ροών, θέματα που τα είχαμε αφήσει λίγο στην άκρη. Δηλαδή τα ζητήματα της ένταξης, της κοινωνικής ένταξης αυτών των ανθρώπων στο κοινωνικο-οικονομικό ελληνικό γίγνεσθε, και το ζήτημα των νόμιμων μεταναστών, τα ζητήματά τους, αυτών των 600.000 που είχαμε πει, που και αυτοί αντιμετωπίζουν προβλήματα και στη δουλειά, κυρίως στη νόμιμη δουλειά, στην εκπαίδευση κλπ. Θυμάμαι ένας εκ των συντρόφων των υπευθύνων από τη μεριά του κόμματος, πολύ αυστηρός και καλά κάνει στα ζητήματα των δικαιωμάτων, μας την πέφτει δηλαδή πολλές φορές και σαν Υπουργείο, είχε πάει εκείνη την περίοδο στη Μόρια. Γύρισε και είπε, τώρα μάλιστα. Τώρα μάλιστα. Τι δειλεί η κουβέντα. Ότι είχα γίνει πολύ μεγάλη πρόοδος. Και ξαφνικά προκύπτει αυτό που σας έλεγα. Το απρόβλεπτο. Το αναπάντεχο. Ποιο δηλαδή, η ανατροπή της πορείας βελτίωσης. Γιατί ξαφνικά από το Μάρτι εκτινάχθηκαν οι ροές στα νησιά και άνοιξε επίσης ροή ιδιαίτερα μεγάλη και από την πλευρά του Εύρου, από ένα φυλάκιο εκεί που υπάρχει, και υπάρχει αντίστοιχο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης και στον Εύρο. Ιδιαίτερα Λέσβο πρώτα απ' όλα, Χίος, Σάμος κυρίως και στον Εύρο. Δηλαδή πρόκυψε αυτό που σας είπα, το απρόβλεπτο που σου τίναξε στον αέρα όλο τον προηγούμενο προγραμματισμό. Τα αίτια, τα γνωστά, ο πόλεμος στη Συρία όπως καλά κρατεί, η εμπόλεμη κατάσταση που έχουμε πει, οι υπόλοιπες αιτίες που προαναφέραμε, συν δύο αίτια. Εκλογές στην Τουρκία, που να προβλέψει ότι ο Ερντογάν θα έκανε εκλογές. Εκλογές θα να γίνουν το 19 στο τέλος. Και δεύτερο, άλλη αιτία πρέπει να είναι και το ότι ο
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έδωσε τα 3 δισεκατομμύρια στον Ερντογάν, τα οποία με βάση την κοινή συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας και τις υποσχέσεις που του είχαν δώσει στη Βάρνα πριν από μερικές εβδομάδες έπρεπε να τα είχαν εκταμιεύσει και να του είχαν δώσει. Βρίσκει λοιπόν και αυτός την πιο άνετη λύση, την οποία πληρώνει φυσικά πρωτίστως η Ελλάδα. Άρα και πάλι κρίση. Εκεί που πηγαίναμε καλά και πάλι κρίση. Ροές αυξημένες, συμφόρηση προφανώς στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίηση στα νησιά και στον Εύρο και με ένα νέο στοιχείο. Δεν είναι τόσο νέο, αλλά οπωσδήποτε είναι νέο ως προς την έντασή του. Ξανασήκωσαν κεφάλι τα φασιστοειδή, συνεπικουρούμενα, θέλω να είμαι προσεκτικός στις εκφράσεις, αβανταριζόμενα σε ένα βαθμό από παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας, ιδιαίτερα στη Λέσβο και όχι μόνο. Αξιοποιούνε, αυτό είναι το λιγότερο, κάποιες όχι πετυχημένες συμπεριφορές μπορεί και προσφύγων, αλλά αξιοποιούν επίσης και μια κούραση που είναι ανθρώπινο να υπάρχει σε ένα τμήμα των κατοίκων των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Πάνω σε αυτά τα δύο εδάφη αναπτύσσουν αυτοί που καιροφυλακτούν πάντα την πρακτική τους, τη φασιστοειδή, την φασιστική, την ναζιστική, τη ρατσιστική, με αποκορύφωμα τα φαινόμενα στην πλατεία Σαφούς πριν από 2 εβδομάδες. Καλούμαστε λοιπόν και εμείς σαν χώρα, σαν λαός, σαν κυβέρνηση, πρωτίστως βεβαίως, να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση που δεν είναι βέβαια η κατάσταση του 2015, αλλά είναι σίγουρα κρίση, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις ανάγκες των αυξημένων ροών και στις δυνατότητες που έχει η χώρα μας. Άρα η κατάσταση είναι και πάλι κατάσταση κρίση, κρισιακή. Δεν μείναμε και δεν μένουμε με δεμένα τα χέρια. Δεν κοιτάμε την κατάσταση, ανασκουγωνόμαστε και προχωράμε με βάση και σχέδια που υπήρχαν στον ένα ή στον άλλο βαθμό και τα βάζουμε σε ενεργοποίηση. Κινιόμαστε πάνω στη δέσμευση αυτή την περίοδο, στη δέσμευση του Υπουργού του Βίτσα, του Δημήτρη, στη Λέσβο πριν από μερικές μέρες, ότι θα έχουμε περιορίσει σε ανεκτά όρια τον πληθυσμό, τον προσφυγικό, των μεταναστευτικών μέχρι τέλος Σεπτέμβρη στα νησιά. Και τι θα κάνουμε για να γίνει αυτό το πράγμα? Είναι αυτό που ήδη έχουμε αρχίσει να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα, μεταφέρουμε πιο συστηματικά και πιο συντεταγμένα στην ενδοχώρα αυτό που λέμε ευάλωτα άτομα, τα άτομα δηλαδή μονογονικές οικογένειες, ανάπηρους, άτομα δηλαδή με αναπηρίες, ασυνόδευτα ανήλικα, και αυτούς τους εκ των εισερχομένων και ετούν τον άσυλο, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία και έχουν πάρει άσυλο για τη χώρα μας. Έτσι, αναγνωρίζονται, δηλαδή είναι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες. Ταυτόχρονα, συγκεκριμένα, όχι στα λόγια μόνο, βελτιώνουμε την κατάσταση στον Εύρο κατά προτεραιότητα, που επειδή δεχόταν πολύ μικρές ροές, ήταν πραγματικά η κατάσταση πολύ αδύνατη να αναλάβει το βάρος το οποίο έπεσε στον Εύρο, αλλά και στα νησιά. Και φυσικά βοηθάμε όσο μπορούμε τους κατοίκους, θα ξαναφερθώ σε αυτό, που έχουν κουραστεί, και εδώ θέλω να είμαστε ειλικρινείς, τους κατοίκους γύρω από τα camps. Δηλαδή για μίσο για τη Λέσβο, επειδή ξέρω ότι υπάρχουν και κάτι και εδώ άνθρωποι που είναι από τη Λέσβο, δεν ενοχλείται η Μύθυμνα και το Σίγρι, ενοχλείται η περιοχή γύρω από τη Μόρια και τα δύο χωριά, ενοχλείται η Μυτιλίνη σε σημαντικό βαθμό, αλλά μέχρι εκεί. Μεταξύ μας μιλάμε τώρα. Από εκεί και πέρα βλέπουμε και το ζήτημα της χωρητικότητας της ενδοχώρας. Η Ελλάδα δεν είναι καμία χανής χώρα. Πολλές φορές λέμε να έρθουν από εκεί. Και η ενδοχώρα έχει βέβαια δομές ήδη που λειτουργούν, που τις φορτώνουμε με πρόσθετο κόσμο, ανοίγουμε μερικές δομές καινούργιες ή μερικές που τις είχαμε απενεργοποιήσει τις ξανανοίγουμε, αυξάνουμε τον αριθμό όσο μπορούμε στα ξενοδοχεία και στα διαμερίσματα
Και φυσικά εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε και κάποιες αντιδράσεις, διότι ξαφνικά, ας πούμε, στην Παιωνία του Κιλκής που υπάρχει μια δομή στη Νέα Καβάλα και είχε α αριθμό, όταν τους πας τώρα άλλους 200 που δεν χωράνε κάπου αλλού, μπήκαν από τον Εύρο κάπου πρέπει να πάνε, αντιδρά ο Δήμαρχος και ένα μέρος της τοπικής κοινωνίας. Είναι σύνθετο το πρόβλημα, δεν είναι απλό δηλαδή. Και η χωρητικότητα και της ενδοχώρας δεν είναι απεριόριστη. Ενεργοποιούμε πολύ καλύτερα από ό,τι μέχρι τώρα τις επιστροφές στην Τουρκία, να έχουμε κροή δηλαδή και από αυτή την κατεύθυνση, και σχέση με αυτό έχουν και δύο επαφές που κάναμε στην Κωνσταντινούπολη και στην Αθήνα με τους Ευρωπαίους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους υπεύθυνους και τους Τούρκους υπεύθυνους, και ετοιμάζεται μια μάλλον και κάποια σε ανώτερο επίπεδο συνάντηση στο αμέσως επόμενο διάστημα. Και κάνουμε ορισμένες ρυθμίσεις, αύξηση προσωπικού, ενίσχυση του ασύλου. Στην κατεύθυνση αυτή ψηφίζουμε και ένα νόμο αυτή την επόμενη εβδομάδα, μια προσπάθεια να επιταχύνουμε τις διαδικασίες παροχής ασύλου. Και εδώ μην το βλέπουμε τόσο απλό. Μόλις πας να επιταχύνεις κάπως τη διαδικασία των εξετάσεων ασύλου, βγαίνει ο άλλος δικαιολογημένα στον άλλο βαθμό και σου λέει τόσο γρήγορα. Το περνάς αρπακόλα τη διαδικασία και του στερείς τα δικαιώματά του που έχει ο πρόσφυγας και μετανάστης να τύχει πολύ πιο προσεκτικής και εξατομικευμένης εξέτασης για την παροχή ή όχι ασύλου. Και μην ξεχνάμε ότι τα προβλήματα στο ανθρώπινο επίπεδο είναι συνεχή. Μιλάμε για πληθυσμούς και στο... Δεν μιλάω τώρα για τις αντιδράσεις τις όποιες και τις όποιες ποιότητας του ελληνικού στοιχείου. Μιλάω για τις καταστάσεις στα ίδια τα camps. Ξέρετε, υπάρχει ένα αίσθημα ματέωσης. Τους είχαν επιπυλήσει το μυαλό οι απέναντι ότι θα πάτε από εκεί, θα βρείτε τον παράδεισο. Δεν υπάρχουν παράδεισοι επί της γης. Όποιος είπε για παράδεισο επί της γης, ξέρετε που βρίσκεται. Λοιπόν, δεν υπάρχουν παράδεισοι επί της γης. Ούτε όσοι μπαίνουν είναι άγγελοι. Έτσι. Κάτι στην Πάτρα, τα ξέρετε, το ένα το άλλο κλπ. Αντιμετωπίζουμε και τέτοιες καταστάσεις. Ενώ προσπαθούμε να βοηθήσουμε και τα νησιά, είτε με το μεταφορικό ισοδύναμο, είτε με τα αναπτυξιακά έργα. Και εδώ θα πω μια κουβέντα, γιατί ορισμένοι προσπαθούν να μειώσουν ή να εξαφανίσουν, να απαξιώσουν αυτή την προσπάθεια. Ο δήμαρχος της Λέσβου, ο Γαλινός, που κάθε άλλο παρά συμπολιτευόμενος είναι, έτσι δεν είναι, μας κάνει πολεμική ο Γαλινός, το προσφυγικό μεταναστευτικό, παραδέχθηκε, διότι συμμετείχε στο Περιφερειακό Συνέδριο της Λέσβου πριν από ορισμένες μέρες, ο άνθρωπος, παρά την νότα του Μητσοτάκη «μη πάτε στο Περιφερειακό Συνέδριο», συμμετείχε και είπε ότι πήραμε, με θετική έννοια το είπε, ότι καταφέραμε να αποσπάσουμε με την καλή έννοια δεσμεύσεις και συγκεκριμένα έργα για τα νησιά μας και για τη Λέσβο πιο συγκεκριμένα. Θα μπορούσα εδώ να πω πάρα πολλά για το ότι πρέπει να επαναδραστηριοποιηθεί η μετεγκατάσταση, ότι θα πρέπει να δούμε το ζήτημα των νόμιμων δρόμων μετανάστευσης. Να μην σας ζαλίσω με πολλά τέτοια τεχνικά, θα μπορούσαμε να τα δούμε και μετά. Επιτρέψτε μου να πω δύο ζητήματα, να αναφέρω ιδιαίτερα. Το ένα είναι το ζήτημα της ένταξης και το άλλο είναι το ζήτημα των 600.000 νόμιμων μεταναστών. Από τους 55-60.000 που ανέφερα προηγούμενα, αυτούς τους εγκλωβισμένους, όπως είναι τα πράγματα, ένας αριθμός 30-35.000, δεν ξέρω πόσο, θα μείνει στη χώρα μας. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να διοχετευτούν αυτόματα, όπως έγινε τη δεκαετία του 90 ή αργότερα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, που η Ελλάδα ευημερούσε με ή χωρίς εισαγωγικά. Υπήρχε δουλειά, θέλανε εργατικό δυναμικό και χωνόταν σε δουλειές ο κόσμος αυτός. Τώρα δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, τα πράγματα πρέπει να γίνουν συντεταγμένα. Και με αυτή την έννοια βλέπουμε ως προς την ένταξή τους το ζήτημα της εκπαίδευσης που έχει γίνει με ευθύνη κύρια του Υπουργείου Παιδείας και εμείς από κοντά φυσικά μια πολύ μεγάλη δουλειά στο ζήτημα της εκπαίδευσης, δεν θέλω να επεκταθώ αυτή τη στιγμή, αλλά εφαρμόζουμε και διάφορα άλλα προγράμματα με χρηματοδότηση κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εκπαίδευσή τους στην ελληνική γλώσσα, για να καταγράψουμε τις δεξιότητές τους, για να δούμε διοχέτευσή τους σε δουλειά, σε δουλειές όμως που δεν θα μας πει κανείς ή θα μας κουνήσει το δάχτυλο, θέλει πάρα πολύ προσοχή, ότι κόβουμε θέσεις από Έλληνες. Είναι αυτό το ζήτημα, παιδιά. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό. Έτσι, γι' αυτό σκεφτόμαστε, και εκεί επιμένει το Υπουργείο το δικό μας, χωρίς ιδεολειψίες ή χωρίς ιδεαλισμούς περιττούς, ανούσιους και λαθασμένους, ότι κυρίως ο τομέας που μπορούν να δουλέψουν είναι ο αγροτικός τομέας, όπου στην Ελλάδα, παιδιά, αν δεν το ξέρουν πιθανόν αυτό, εισάγουμε κάθε χρόνο με απόφαση υπουργών χιλιάδες για να δουλέψουν σε αγροτικές δουλειές από τη Βουλγαρία, την Αλβανία, τη Φύρων κλπ. Εκεί μπορεί να διοχετευτεί ένα δυναμικό να βρει δουλειά, εφόσον έχει δουλειά του αυτό το πράγμα, εφόσον έχει ανάγκη, και να μπορέσει να ανεξαρτοποιηθεί, να απεξαρτηθεί από το βοήθημα το οποίο του δίνει η
του δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το δεύτερο ζήτημα που θα αναθίξω είναι αυτές οι 600.000 και πάνω που προηγούμενα οι νόμιμοι μετανάστες, και αυτοί έχουν προβλήματα, είναι τσάτρα πάτρα ενταγμένοι, άναρχα εντάχθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, είναι οικονομικοί μετανάστες βέβαια αυτοί, δεν είναι πρόσφυγες, και έχουμε ζητήματα των αδειών διαμονής τους, θα τα ακούτε. Το Υπουργείο βομβαρδίζεται με χιλιάδες αιτήματα κάθε μέρα ανθρώπων που θέλουν να τακτοποιήσουν το ζήτημα της άδειας διαμονής τους, και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν νόμιμα, έτσι, μάλλον θέλουμε να δουλέψουν νόμιμα, όχι μαύρα, όχι αδήλωτα, για να μένει και κάτι στη χώρα μας από τη δουλειά των ανθρώπων αυτών. Όλα αυτά που ανέφερα, νομίζω μπόρεσα να δώσω έτσι ένα πανόραμα του τι έγινε όλο αυτό το διάστημα και το τι κάνουμε το τελευταίο ιδιαίτερα διάστημα, όλα αυτά και τα άμεσα μέτρα της κρίσης, της τελευταίας κρίσης, αλλά και τα πιο μεσοπρόθεσμα, τα πιο μακροπρόθεσμα, εντάσσονται σε έναν συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό του ελληνικού κράτους, της ελληνικής κυβέρνησης για αυτά τα ζητήματα. Για το ζήτημα της μετακίνησης πληθυσμών, ένα θέμα πανάρχιο και διαχρονικό, από αυτήν την ιστορική φάση από τον νότο προς τον βορρά, του πλανήτη ουσιαστικά από τον νότο προς τον βορρά, σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, θα μας απασχολεί για καιρό, να μην έχουμε και να βοηθάμε τον κόσμο να καταλαβαίνει, δεν πρόκειται να λυθεί το μεταναστευτικό προσφυγικό, αύριο να εξαφανιστεί ως μαγεία σαν πρόβλημα, και ελπίζω, θέλω να πιστεύω, πιστεύω όχι με τις διαστάσεις του 2015, αλλά όπως το είπα προηγούμενα, με μια συνεχή προσπάθεια της καλύτερης δυνατής διαχείρισης, χωρίς να αποφεύγονται, χωρίς να αποκλείονται τα επικίνδυνα απρόβλεπτα, αρκεί να σκεφτούμε, το επαναλαμβάνω, ότι στην Τουρκία, στην Ιορδανία, στο Λίβανο υπάρχουν 4 με 5 εκατομμύρια πρόσφυγες από τις εμπόλεμες περιοχές που προαναφέραμε. Τώρα, να τελειώσω με τρεις και μία, ας πούμε τη λέξη, γενικότερες παρατηρήσεις ή συμπεράσματα. Το πρώτο, το θέμα δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι πανευρωπαϊκό και βρίσκεται σίγουρα ψηλά στην ατζέντα όλων των πολιτικών δυνάμεων σε όλη την Ευρώπη. Επηρεάζει, το τονίζω, έτσι ξεκίνησα ουσιαστικά, επηρεάζει καθοριστικά σε όλη την Ευρώπη, πολιτικά και ιδεολογικά και εκλογικά, λόγω των ευρωπαϊκών συσχετισμών, επηρεάζει πάρα πολύ και θα έλεγα ότι επηρεάζει αρνητικά δυστυχώς. Δέστε τα τελευταία εκλογικά αποτελέσματα στην Ουγγαρία, πρώτο με 40% το ξενοφοβικό κόμμα του Ούρμπαν, 40% ξενοφοβικό, και 20% δεύτερο το καθαρά ναζιστικό Γιόμπικ. Κάτι μέλη του ήταν εκείνα που βάζανε την τροκλοποδιά στον πρόσφυγα με το παιδί του που ήταν στα σύνορα και που έπεφτε το κουβαλούσε το παιδάκι του. Είναι συμβολικά το λέω αυτό. Πρέπει να πούμε ότι σε αυτό το κύμα, σε αυτή την τάση, γιατί είναι μόνο στην Ουγγαρία, τα ίδια γίνανε στην Αυστρία, στην Γαλλία, στην Ολλανδία, στην Γερμανία, έτσι, να εξηγούμαστε, μην έχουμε καμιά αυταπάτη. Στην Ελλάδα, η Ελλάδα πρέπει να πούμε, σε αυτή την τάση αντέχει. Και μπορεί να υπήρξε μια αύξηση στο 2015, ακόμα και ανάμεσα στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις της Χρυσής Αυγής, όμως κρατάμε εξαιτίας του ΣΥΡΙΖΑ χαμηλά σε σχέση με όλη την Ευρώπη την επιρροή, την πολιτική αυτού του νεοναζιστικού μορφώματος. Και μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για, επαναλαμβάνω, σε μια χώρα σε κρίση, όπου το προσφυγικό μεταναστευτικό συνδέεται και με το ζήτημα της κρίσης και με το ζήτημα της ανάγκης εξόδου τον Αύγουστο από το μνημόνιο, εξόδου από το τριετές πρόγραμμα λιτότητας και πέρασμα σε μια άλλη φάση μεταμνημονιακή. Γιατί ουσιαστικά τα κέντρα που έχουν σχέση με τα μνημόνια και λοιπά, τα ίδια ουσιαστικά κέντρα τα οποία ελέγχουν την πολιτική, την ευρωπαϊκή, στα ζητήματα του μεταναστευτικού προσφυγικού. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο. Το δεύτερο είναι το εξής. Πρέπει να υπάρχει ένα καθαρό, μόνιμο, σταθερό μέτωπο ενάντια στις ρατσιστικές, τις ξενοφοβικές φωνές και πρακτικές. Δεν πρέπει να υπάρχει κανενός είδους ανοχή σε αυτές τις συμπεριφορές, πρακτικές κλπ. Πρέπει να αποκαλύπτουμε και το ρόλο της Χρυσής Αυγής,
Αλλά δυστυχώς και το ρόλο που τμήματα ή και ηγεσία πολλές φορές της Νέας Δημοκρατίας λειτουργεί, με τον τρόπο που λειτουργεί η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, για να μην θυμηθούμε τώρα τα Φαρμακονήσια, του Βαλβιτσιώτη, τις κούπες του Δένδια, τα θυμάστε κατά υποθέτω, ή την φυλάκιση σαν κύριο τρόπο αντιμετώπισης των προσφύγων και των μεταναστών την περίοδο της Νέας Δημοκρατίας. Δυστυχώς, μερικές φορές και η πολιτική δύναμη της αριστεράς ενώ κοινοβουλευτικών, δηλαδή του ΚΚΕ, δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Προχθές η εκπρόσωπη εκπρόσωπος στη συζήτηση για το νομοσχέδιο είπε ως λύση να μεταφέρουμε τους ανθρώπους από τα νησιά στην ενδοχώρα και να πάρουν χαρτιά να πάνε στις χώρες που θέλουν της υπόλοιπης Ευρώπης. Χαίρομαι πολύ. Και εγώ θα ήθελα να ήμουν ένα 90 και κούκλο σαν τον Αλέντε Λό στα νιάτα του. Αυτό όμως είναι να λες για να υπάρχει. Λέω, ξέρεις, κυρία Μανολάκου, είναι κλειστά τα σύνορα. Δεν απάντησε τίποτα, ας πούμε. Και επαναλαμβάνω ότι στο ζήτημα αυτό δεν χρειάζεται κανενός είδους, δεν μπορεί να γίνει ανεκτό κανένας είδους κόντο. Το τέρας, είχε πει κάποτε ο Χατζηδάκης, δεν εξημερώνεται. Χτυπιέται και τσακίζεται. Και τρίτο ζήτημα, συμπέρασμα, γενική παρατήρηση, είναι κάτι που μπορεί μερικούς και φίλους μου τους ενοχλεί. Δεν είναι μόνο ζήτημα δικαιωμάτων το θέμα του προσφυγικού μεταναστευτικού. Φυσικά είναι και θέμα δικαιωμάτων των προσφύγων των μεταναστών, σαφώς και μεγάλο θέμα. Είναι όμως και μεγάλο πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό, ιδεολογικό και πρόβλημα εθνικής ασφάλειας αυτό ζήτημα. Μην το βλέπουμε με τη μόνη του διάσταση που είναι τα δικαιώματα, που είναι μια σοβαρή του πλευρά, δεν είναι η μόνη. Γι' αυτό χρειάζεται ισορροπία που έλεγα και προηγούμενα, δικαιώματα Ελλήνων πολιτών, δικαιώματα προσφύγων και μεταναστών, στήριξη του Έλληνα, προστασία του μετανάστη. Δεν πιστεύω να βάλει κανείς ότι οι περισσότεροι Έλληνες και ιδιαίτερα των πολύ λαϊκών και χυμαζωμένων στρωμάτων πιστεύουν ότι κάνουμε περισσότερα από τους πρόσφυγες και μετανάστες από τους Έλληνες. Δεν πιστεύω να μην το έχετε συναντήσει και μόνο εγώ να το συναντώ. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Και επίσης σας διαβάζω ένα πράγμα μετά αυτό. Αυτό σας διαβάζω και το εξής, το οποίο είναι αυτή την κατηγορία. Το μεταναστευτικό δεν θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε ούτε με ιδεαλισμό ούτε με ανευθυνότητα. Ούτε με ιδεαλισμό ούτε με ανευθυνότητα. Εάν η Ευρώπη δεν αλλάξει πολιτική, όσο περισσότερους μετανάστες θα έχουμε, τόσο περισσότερο θα ισχυροποιούνται τα κόμματα της άκρας δεξιάς, οι ρατσιστές και οι ξενόφοβοι, και πρέπει να κλείσει συμφωνίες κλπ. Κλπ. Αυτό δεν το γράφει κανένας έτσι, ντεμή. Το γράφει ο Ιγνάσιο Ραμονέ, που μόνο για δεξιό δεν μπορεί να το πει στον άνθρωπο, ο διευθυντής της Mont Diplomatique, έτσι, από την εμπειρία του κτλ. Κτλ. Λοιπόν, και τελειώνω. Νομίζω, πέρα από όλα τα άλλα, πέρα από όσα είπαμε, πρέπει οι τοπικές κοινωνίες, οι φορείς, τα κόμματα, το κόμμα, να ασχοληθεί, όχι μόνο μέσα από τέτοιες ενδιαφέρουσες, πιστεύω, όπως θα εξελιχθεί συζητήσεις ή συγκεντρώσεις όπως σημερινή, να τα αντιμετωπίσουν και σαν αντικείμενο του περιεχομένου δουλειάς τους. Δηλαδή, λέω και πάλι, η τοπική κοινωνία, οι φορείς της, τα κόμματα, το κόμμα, να το έχει μέσα στο περιεχόμενο της δουλειάς τους. Με κύρια αιχμή, μιλώντας ιδιαίτερα εδώ στον χώρο της Αλφα Αθήνας, την κατάσταση στα νέα παιδιά, ελληνάκια και ξένα, η προπαγάνδα της Χρυσής Αυγής περνάει και σε πιτσιρικάδες. Μπάμπη, έχω δίκιο. Έχω δίκιο. Έτσι, έμπρακτη αλληλεγγύη στον κόσμο αυτόν, τον ταλαιπωρημένο, τον κατατρεγμένο. Το σχολείο είναι μεγάλη υπόθεση. Θα θυμάστε ότι η αιχμή του δώρατος της Χρυσής Αυγής, μια φάση προηγούμενη για την παιδεία, για την εκπαίδευση, ήταν οι σύλλογοι γονέων με ή χωρίς εισαγωγικά. Γιατί να έχουν αυτούς τους σχετισμούς οι σύλλογοι γονέων? Δεν κατάλαβα. Και να μπορεί να κάνουν αυτό το πράγμα. Και πού? Στο πέραμα. Σε εργατογειτονιές, όχι στο Κολωνάκι. Στο Κολωνάκι δεν βάζουν πρόσφυγες και μετανάστες. Πολιτισμός, αθλητισμός, μεγάλο μέτωπο. Μου έλεγαν σήμερα ότι υπάρχει μια ΜΚΟ που κάνει πολλή δουλειά με αιχμή το ποδόσφαιρο σε παιδιά από το Σκαραμαγκά, από την δομή, τη μία από τις δύο δομές στο Λαύριο κλπ. Δεκάδες, εκατοντάδες παιδιά προσφυγάκια από 12 μέχρι 17 ετών ασχολούνται με το ποδόσφαιρο συστηματικά κλπ. Όλα αυτά με αλληλεγγύη, αντιρατσιστικά, αντίξενοφοβικά. Στο κάτω-κάτω δεν έχουμε κανένα λόγο σαν Ελλάδα να φοβόμαστε τον ξένο. Η Ελλάδα στο διάβα των αιώνων κατάφερε να εντάξει όσους ήρθανε
με το καλό ή χωρίς το καλό στην περιοχή της. Θυμηθείτε τους Σλάβους, θυμηθείτε τους Αλβανούς, οι σημερινοί Αλβανίτες είναι οι πιο σκληροί, λέω εγώ, από άψη εθνικής συνειδήσεως ελληνικής Έλληνες. Θυμηθείτε στα δυτικά, στα δικά μου εκεί τα νησιά, τους Αρμένιδες, τους Μαλτέζους, τους Ιταλούς, τους Ενετούς, τα μισά επίθετα στην Κέρκυρα είναι ιταλικής προέλευσης. Όλο αυτό όμως κατάφερε η Ελλάδα, δεν ξέρω πώς σκεφτείτε, με ποια ακτινοβολία, να τους εντάξει, να τους ενσωματώσει. Δεν χάλασε η Ελλάδα. Πρέπει να έχουμε δηλαδή στο ζήτημα αυτό περισσότερη εθνική αυτοπεποίθηση. Όσο και να ακούγεται λιγάκι κάπως για έναν αριστερό, το τονίζω, το πιστεύω απόλυτα. Περισσότερη εθνική αυτοπεποίθηση. Υπάρχει ένα σύνθημα. Το είχα δει να το έχουν φτιάξει παιδάκια στο οδόστρωμα μπροστά στο σχολείο τους με τις τσάντες τους. Το σύνθημα έγραφε με τις τσάντες τους, φτιάξαν το σύνθημα. Οι παππούδες μας ήταν πρόσφυγες. Οι πατεράδες μας ήταν μετανάστες. Εμείς δεν θα γίνουμε ρατσιστές. Θα αγωνιστούμε και αγωνιζόμαστε, λέω εγώ, για έναν κόσμο που θα χωράει πολλούς κόσμους για να είναι όλοι οι άνθρωποι ίσοι, όντας όλοι διαφορετικοί. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.